Αναβλήθηκε τώρα το θέμα της αποκατάστασης των Ρωμά στο Εργοχώρι στην Ιμαθία μετά από αίτημα των κατοίκων στο Δημοτικό Συμβούλιο της Βέρειας. Όλο το ιστορικό θα μας δώσει ο Νίκος Βουδούρης από το inveria.gr. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ναι, είναι μια περίπτωση, μια υπόθεση η οποία αφορά την αποκατάσταση ενός καταβλισμού που υπάρχει στην είσοδο της Βέρειας προς Νάουσα, καταβλισμού Ρώμα. Ένας καταβλισμός ο οποίος υπάρχει πάρα πολλά χρόνια, αλλά βεβαίως τα παλιότερα χρόνια ήταν πολύ μικρός αριθμός, ενώ τα τελευταία τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια έχει αυξηθεί και βεβαίως κάθε δημοτική αρχή η οποία αναλαμβάνει προσπαθεί να δώσει μια λύση στο θέμα αυτό. Η παρούσα δημοτική αρχή έφερε προς ψήφιση, Χρήστο, την περασμένη Δευτέρα μια μελέτη η οποία μεταξύ άλλων προτείνει ως λύση τη δημιουργία ενός μόνιμου οικισμού εκεί στην περιοχή με 15 έως 20 σπιτάκια τα οποία όπως αναφέρουν θα χρησιμοποιηθούν και τα πρώτα 15 χρόνια για κάθε οικογένεια ώστε να μπορέσει σιγά σιγά να αποχωρήσει στην σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Όπως καταλαβαίνεις, αυτή η πρόταση βρήκε αντιμέτωπους στους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι βεβαίως κάποιοι είναι παλιοί για πολλά χρόνια και κάποιοι είναι νεότεροι και εκεί πέρα επένδυσαν στην περιοχή αυτή πάντα με την υπόσχεση της παλιότερων δημοτικών αρχών ότι ο καταβλισμός θα απομακρυνόταν από την περιοχή. Καθώς μιλάμε για μια περιοχή, Χρήστο, πρέπει να σου πω, που έχει 8 σχολεία στην περιοχή, σχολικές μονάδες, από βρεφονηπιακό σταθμό, γυμνάσιο, λύκειο, επαγγελματικό λύκειο, εργαστηριακό κέντρο, δημόσιο ΕΚ, ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο λύκειο. Όπως καταλαβαίνεις, πέρα από τους κατοίκους της περιοχής, είναι και πολλοί άλλοι οι ενδιαφέρονται για το θέμα, καθώς τα παιδιά τους καθημερινά βρίσκονται στην περιοχή και βεβαίως όπου υπάρχει ένας καταβλισμός, υπάρχουν και διάφορα προβλήματα, τόσο όσον αφορά τους ίδιους τους Ρωμά, θέματα υγιεινής, έτσι ασφάλειας, είναι πάνω σε ένα κεντρικό δρόμο ο καταβλισμός στην ουσία και βέβαια υπάρχουν και οι παραβατικές συμπεριφορές από πλευράς των Ρωμά, συμπεριφορές οι οποίες καταγράφονται και στην σχετική μελέτη που ήρθε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αλλά τελικά, όπως είπες, το θέμα δεν συζητήθηκε καθόλου, καθώς ακόμα πριν ακόμα ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος Βέρειας, ο Κώστας Βοριαζίδης, κάλεσε μια επιτροπή των συγκεντρωμένων κατοίκων που ήταν εκεί στο Δημαρχείο. Μιλάμε για πάνω από 150 κατοίκους οι οποίοι βρέθηκαν εκεί και παρέδωσαν ψήφισμα με 300 υπογραφές προς το Δήμο που ζητούσε την αναβολή του θέματος ακριβώς για να μπορέσει και η περιοχή να εκφράσει την άποψή της αλλά γενικότερα να ακουστεί προς την κατεύθυνση βεβαίως αυτή το να μην γίνει ένας μόνιμος οικισμός ο οποίος οικισμός θεωρούν ότι θα δημιουργήσει ένα γκέτο στην περιοχή κάτι που βεβαίως κανείς δεν επιθυμεί. Βλέπουμε και στο βίντεο που μας έστειλες, Νίκο, την ένταση η οποία υπήρξε στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταλαβαίνουμε βεβαίως από όλα αυτά που μας είπες το ζήτημα και περιμένουμε τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ.